Με τη χάρη του Χριστού αδελφοί θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το προφήτη Ιερεμία. Είμαστε σελίδα 686 και στο 16ο κεφάλαιο. Σελίδα 686, 16ο κεφάλαιο προφήτης Ιερεμίας. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Μη σε αυτόν γυναίκα, μηδενα δεν η εισέοι, μη θυγατέρες εν το τόπο τούτο, διότι ούτω λέγει Κύριος περί των ιών και περί των θυγατέρων των γενωμένων εν το τόπο τουπτο και περί των μητέρων αυτών ή την αυτούς και περί των πατέρων αυτών ή την ετεκνοποίησαν αυτούς εν τη γητάφτη. Θέλουσιν αποθάνει με οδυνηρών θάνατον. Δεν θέλουσι κλαφθεί ούτε θέλουσι ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί το πρόσωπο της γης. Και θέλουσε αφανιστεί υπό και υποπίνης και τα πτώματα αυτών θέλουσε είστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης. Διότι ούτω λέγει Κύριος, μη εισέλθεις εις, εις κον πένθους και μη υπάγεις να πενθήσεις, μη δε να συγκλάψεις αυτούς. Διότι αφήρεσα την ειρήνη μου από του λαού του, του λέγει Κύριος, το έλεος και τους εκτιρμούς. Και θέλω συναποθάνει μεγάλη και μικρή εν τη γη ταύτη. Δεν θέλω συνταφή, ουδέ θέλουσιν αυτού, αυτούς, ουδέ θέλω εντο, εντομάσει στα σώματα αυτών, Ουδέ θέλουν εξυριστεί δι' αυτού, ουδέ θέλουν διαμοιράσει άρτων ει το πένθο προ παρηγορία αυτών δια των τεχναιότων, ουδέ θέλουν υποτίσει αυτού το ποτήριον τη παρηγορία δια τον πατέρα αυτών ή δια τη μητέρα αυτών, και δεν θέλει εισέλθει ή συγκονσιμποσίου δια να συγκαθίσει με ταυτόν για να φάγει και να πει. Διότι ούτω λέγει κυρίω ο Θεό των δυνάμεων, ο Θεό του Ισραήλ, δού, εγώ θέλω πάυση από το τόπου των οφθαλμών ημών και εν τες ημέρες εκείνων, τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευρωσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις προς τον λαόν τούτον πάντα στους λόγους και είπως η προσέδει ότι διατί ο Κύριος επρόφερεν από αν τούτο το μέγα κακόν εναντίον μας και τις η ανομία ημών και τις η αμαρτία ημών την οποία ενημαρτήσαμε εις Κύριον το Θεόν ημών τότε θέλεις να πει Προ αυτού, Επειδή με εγκατέλειπαν οι πατέρες ημών, λέγει Κύριος, και πήγαν πίσω άλλων θεών και λάτρευσαν αυτούς και προσκύνησαν αυτούς και εγκατέλειπαν εμέ και τον νόμο μου δεν εφύλαξαν. Και επειδή εσείς επράξατε χειρότερα παρά τους πατέρες ημών και δου περιπατείτε έκαστος ο πίσω της ορέξεως της πονηράς αυτού καρδίας ώστε να μην υπακούετε σε μέ. «Πια τούτο θέλω απορρίψει μας από τη γης ταύτης, εις την γη την οποία δεν εγνωρίζατε εμείς και οι πατέρες ημών. Και εκεί θέλετε λατρεύσει άλλου θεού ημέρα και νύχτα, διότι δεν θέλω κάμι έλεο προ εμά. Δια τούτο ειδού έρχονται οι μέρε, λέγει κύριο. Και δεν θέλουν οι πλέον, ζει κύριο όσοι τσανε... ανοίγαγε του ιού Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, αλλά ζει κύριο όσοι ανοίγαγε του ιού Ισραήλ εκ τη γη του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχε διώξει αυτού. Και θέλω επαναφέρει αυτούς πάλι εις τη γη αυτών, την οποία έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Ιδού θέλω αποστείλει πολλούς αλληλείς, λέει ο Κύριος, και θέλω συναλλιεύσει αυτούς. Και μετά ταύτα θέλω αποστείλει πολλούς κυνηγούς και θέλω συθυρεύσει αυτούς. Από παντός όρου και από παντός λόφου και από το σχισμό των βράχων, διότι ο φθαλμή μου είναι επί πάσα στα σοδούς αυτών. Δεν είναι και κρυμμένη από το προσώπου μου, δε η ανομία αυτών είναι και κρυμμένη των οφθαλμών μου. Και πρώτον θέλω να ανταποδώσει διπλά την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών, διότι εμείαναν τη γη μου με τα πτώματα των βδελιγμάτων αυτών και ενέπλησαν την κληρονομία μου από των μοιασμάτων αυτών. Κύριε δύναμή μου και φρούριό μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως, τα έθνη θέλουν συνελθεί προσέ από τον περάτον της γης και θέλουν συνηπεί. Βεβαίως οι πατέρες ημών κληρονόμησαν ψεύδος, ματαιότητα και τα ανοφελή. Θέλει κάμοι άνθρωπο σε αυτόν θεούς, τους μειώντας θεούς. Δια τούτο, είδου θέλω κάμι αυτού αυτήν την φορά να γνωρίσωση. Θέλω κάμι αυτού να γνωρίσωση την χείρα μου και τη δύναμή μου και θέλω συγνωρίσει γνωρίσει ότι το όνομά μου είναι ο κύριο. Αφού έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε ο Θεό με τον Ιερεμία να τον πείσει να πάρει τη θέση που πρέπει τη θέση του Θεού γιατί όπως είπαμε στην περασμένη Δευτέρα ο Ιερεμίας είχε σπλάχνα για τους α, αδελφούς του, για το λαό Ισραήλ και δεν μπορούσε να δεχθεί αυτά που του λέγει ο Θεός ότι θα τους α, κρίνει, θα τους καταστρέψει, θα τους εχμαλωτήσει και θα τους εξορίσει. Και όλο προσευχόταν, Κύριε κάνε έλεος, κάνε χάρη. Μέχρι που έφτασε στο σημείο ο Θεός να τον μαλώσει αυστηρά και να του πει και εσένα θα μεταφέρω για τις αμαρτίες σου αυτές Ποιε ήταν οι αμαρτίες του Ιερεμία ότι δεν δεχότανε τα λόγια του Θεού γιατί το συνέστημά του τον έκανε να αγαπάει και να μακροθυμεί περισσότερο από το Θεό να συγχωρεί πιο πολύ από ότι συγχωρεί ο Θεός και αυτή δεν είναι η αγάπη που ευαρεστεί το Θεό αυτή είναι η αγάπη ανθρώπινη και ψεύτικη Γι' αυτό και ο Κύριος τον μάλωσε, ο Ερεμίας δέχθηκε τον έλεγχο, μετανόησε, επέστρεψε και τώρα πια είναι έτοιμος να ακούσει τα λόγια του Θεού με καθαρά αυτιά και να δει το θέλημα του Θεού με καθαρό βλέμμα γιατί το συνέστημα εμποδίζει την ακοή μας και εμποδίζει το, καθα, την καθαρότητα στο βλέμμα μας δεν ακούμε καθαρά και δεν βλέπουμε καθαρά και είναι πολύ σοβαρό αυτό δηλαδή ίσως είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χριστιανός όταν η δικαιοσύνη του ανθρώπου ξεπερνάει το λόγο του Θεού και παραγνωρίζει και ξεχνάει ο άνθρωπος ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρηπαρό ή Όμως ο Ιερεμίας το κατάλαβε, μετανόησε και τώρα έρχεται ο Θεός και του μιλάει καθαρά και ξάστερα. Η Ιερεμία μη λάβει σε αυτόν γυναίκα και μη κάνει ιούς και μη κάνει τη γατέραση στον τόπο αυτό. Έρχεται τώρα ο Θεός και ανατρέπει τις, Εν γέννη, υποσχέσει και επαγγελίε του. Η βασική υπόσχεση και η επαγγελία και η ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο είναι και ευλόγησε ο προς τον άνθρωπο και είπε προς αυτόν: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε και εξουσιάζετε κλπ. Η μεγαλύτερη ευλογία και η βασική η πρώτη ευλογία είναι αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και όχι μόνο αυτό αλλά ο Θεός έφτιαξε έναν άντρα για μια γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, για κάθε άντρα ο Θεός αναγνωρίζει ότι δεν είναι καλό να είναι μόνος και προετοιμάζει και κατασκευάζει, το επιμένω, κατασκευάζει μια γυναίκα για να του τη φέρει μπροστά του για βοηθό του, ώστε να κάνουν μαζί τέλειο το έργο και το θέλημα του Θεού. Και τώρα έρχεται ο Θεός και λέει αυτό δεν θα ισχύσει σε σένα. Και πρόσεξε, μην παντρευτείς, μην κάνεις αγόρια, γιους, μην κάνεις κορίτσια. Και αυτό το λέει όχι γιατί είναι αυστηρός με τον Ιερεμία, αλλά γιατί τον αγαπάει τον Ιερεμία. Και ο Θεός έχει λόγους που εμποδίζει ή καθυστερεί τις ευλογίες τις οποίες υπόσχεται. Έχει λόγους. Είχε σοβαρότατους λόγους που η Άννα δεν μπορούσε να συλλάβει και να κάνει ιών. Ενώ η Φενίνα, η άλλη σύζυγος, έκανε γιος. και όμως την Άννα είχε κλέξει ο Θεός αλλά ήθελε να την πείσει την Άννα και να κάνει μια συμφωνία με την Άννα. Θα σου δώσω παιδιά αν μου δώσεις εσύ το πρώτο δικό σου. Το πρώτο σου το κάνεις δικό μου, το Σαμουήλ. Γιατί χρειαζόταν έναν άντρα κατά την καρδία του για να κάνει το θέλημά του. Είχε λόγους όταν στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ δεν έδινε παιδιά προσευχόντουσαν άγιοι άνθρωποι και ακούει ο Θεός τις προσευχές των ανθρώπων είχε λόγους όμως ο Θεός γιατί μέσα από αυτό το ζευγάρι πρόκειται να βγει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. και τώρα πρέπει ο Ιερεμίας όχι μόνο έναντι των αδελφών του και των συγγενών του να δεχθεί το Λόγο του Θεού αλλά πρέπει και για τον εαυτό του να δεχθεί το Λόγο του Θεού που χτυπάει στο συνέστημα. Ποιος άντρας δεν θα θέλει να έχει οικογένεια. Και μάλιστα ένας άνθρωπος του Θεού που θα κάνει ευλογημένα παιδιά. Και ο Θεός του λέει δεν θα κάνεις οικογένεια. Όπως είπε και στον Παύλο, τον Απόστολο. Δεν θα κάνεις οικογένεια. Γιατί έχω κάτι καλύτερο εγώ και αυτό είναι το μυστικό. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Είτε γιατί υπάρχει κάτι καλύτερο, όπως ήταν για τον Παύλο, για την Άννα, για την Ελισάβετ, ή γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο, όπως είναι για τον Ιερεμία. Κάτι χειρότερο. Και αρχίζει και του εξηγεί ότι σε αυτή τη γη, Όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν, τα αγόρια και όλα τα κορίτσια που θα γεννηθούν και όλες οι μητέρες που θα γεννήσουν και όλοι οι πατέρες που θα τεκνοποιήσουν θα αποθάνουν με οδυνηρόν θάνατον. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχει κανείς να τους κλάψει και να τους ταθάψει. Αλλά διακοπρίαν επί τη γη της γης θα κοίτονται τα πτώματά τους. Θα φανιστούν από μαχαίρα από μάχερα και από πείνα. Και τα πτώματα αυτών θα είναι τροφή για τα πετεινά του ουρανού. Σκληρά λόγια, τα οποία τώρα ο Ιερεμίας τα ακούει και τα αποδέχεται και έχει μάθει πλέον να λέει αυτό που δεν ήξερε. Δίκαιος είσαι Κύριε. Δίκαιες είναι οι βουλές σου Κύριε. Εσύ έχεις δίκιο Θεέ μου. Έμαθε πια να απορρίπτει το θέλω το δικό του και να το υποτάσει κάτω από το θέλημα του Θεού. Πολύ σοβαρό μάθημα, φοβερό μάθημα. Και έμαθε να υποτάσει το νομίζω το δικό του, τη γνώμη τη δική του, κάτω από τη γνώμη του Θεού, από το σχέδιο του Θεού. Έμαθε. Δυσκολεύτηκε να το μάθει, αλλά το μάθε. Και τώρα ακούει με προσοχή ακούει με μεγάλη προσοχή. Και έρχεται ο Θεός και του δίνει τώρα μία ακόμη εντολή. Πρόσεξε να μην εισέλθει σε οικοπένθος και να μην υπάρχει να πενδύσεις και να συγκλάψεις, μην προσπαθήσεις να τους παρηγορήσεις, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρείται χρειάζεται παρηγοριά. Δεν θα μπορέσεις εσύ να τους παρηγορήσεις. Ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Και με την παρηγοριά με την οποία μας παρηγορεί, μας δίνει τη δυνατότητα να παρηγορούμε κι εμείς. Έρχεται τώρα και αλλάζει τα σχέδιά του, τις βουλές του, το θέλημά του, τις συνήθειές του. Μην πα να τους παρηγορήσει. Δεν θα μπορέσεις να τους παρηγορήσεις γιατί εγώ από το λαό αυτό αφήρεσα το έλεος και τα σπλάχνα. Και εφόσον δεν υπάρχει ανάμεσα στο λαό αυτό έλεος και εκτιρμή, παρηγοριά δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας και εκτιρμών. Θέλω να το διαβάσουμε αδελφοί γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει αλλά και μόνο ο Θεός μπορεί να αποτρέψει την παρηγοριά. Θέλω να το διαβάσουμε στη σελίδα 1020 είναι από την επιστολή τη Δευτέρα του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους το τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ όλων των νικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Δηλαδή έξω από το Θεό αγάπη δεν υπάρχει και έξω από το Θεό παρηγοριά δεν υπάρχει αγάπη και παρηγοριά ο άνθρωπος μπορεί να βρει μόνο όταν ο Θεός δώσει. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και είναι και Θεός πάσης παρηγορίας. Πολλές φορές λέμε και μου έχει τύχει και εμένα αυτό. Τι να πάω να παρηγορήσω τώρα. Τι να πάω να πω. Και μου έχει τύχει και θα σας πω αυτή την ιστορία πολύ γρήγορα. Ήμουνα στο στρατόνι και ένας πατέρας είχε χάσει σε αυτοκινητικό δυστύχημα ένα γιο 30 χρονών. Και πατέρας χριστιανός. Και μου λέει ο ποιμένας του στρατονίου, ο Γιώργος ο Τσανακάς, πολύ ευλογημένος άνθρωπος, πήγαινε σπίτι του να τον παρηγορήσει. Εγώ ούτε καν τον ήξερα. Λέω εγώ να τον παρηγορήσω πήγαινε αδερφέ. Λέω εγώ τι να του πω. Μου λέει πήγαινε αδερφέ και μου έδωσε να καταλάβω ότι ο Θεός του είχε δώσει μήνυμα να με στείλει. Δεν μου το είπε καθαρά, αλλά έτσι μου έδωσε να καταλάβω. Και μόνο γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα να πάω με τη γυναίκα μου. Και πήγαμε. Μπήκαμε στο σπίτι Ήταν αυτός και η μητέρα του. Αν δεν κάνω λάθος ήταν μοναχογιός. Δεν υπήρχε άλλο παιδί. Πήγαμε στο σπίτι, καθότανε ο πατέρας και η δεν ήταν μεγάλη ηλικία πεντάριδες, εξιντάριδες. Το παιδί μπορεί να ήταν και 25 χρονών. Μπήκαμε μέσα, καθότουσαν εκεί, δεν έκανε κρύο στο τραπέζι της κουζίνας, κάθισα κι εγώ. Με κοιτάγανε και τους κοίταγαν. Δεν μιλάγανε και δεν μιλάγα. Κοιταζόμαστε και προσευχόμουν. Λέω, κύριε, τι μπορώ να τους πω εγώ. Και έκανα μια προσευχή. Εγώ δεν μπορώ, εσύ μπορείς να τους παρηγορήσεις. Και σηκώθηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί που καθόμαστε από αμηχανία ή δεν με τίποτα και βγήκε στη βεράντα και τον ακολούθησα. Και καθόταν στη βεράντα και κοίταγε τον κήπο του. Και το σπίτι είχε μια αγωνία, έτσι, ήταν, είχε μια αγωνία, μια προεξοχή. Και κοίταγε και ξανακοίταγε και αρχίζει να μου μιλάει. Λέει, ξέρεις, αυτό το πρόσθεσα εκ των υστέρων, αυτό το δωμάτιο. Εγώ δεν μίλαγα. Ναι, του λέγα. Λέει, ξέρεις, πριν προσθέσω το δωμάτιο, εκεί είχε φυτέψει μια λεμονιά, από πολύ μικρή. Γιατί μεγάλωσα με πολύ κόπο και πολλά χρόνια. Και έκανε πολύ ωραία λεμονιά. Και την αγαπούσα πάρα πολύ τη λεμονιά. Του έλεγα ναι εγώ. Αλλά όταν πέρασα τα χρόνια και έκανα το παιδί, χρειαζόμουν ένα δωμάτιο ακόμη στο σπίτι μου. Και είπα πρέπει να κόψω τη λεμονιά, γιατί πρέπει να χτίσω το δωμάτιο αυτό για το παιδί μου. Και λυπήθηκα που την έκοψα τη λεμονιά, αλλά έπρεπε. Και γυρίζει και με κοιτάει. Και μου λέει έτσι έκανε και ο Θεός. Εγώ τον άκουγα με έκπληξη έπρεπε να πάρει το παιδί μου από τη ζωή αυτή για να λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί μετά το ατύχημα έζησε λίγη ώρα, αρκετή ώρα και εκεί ζήτησε το Χριστό. Και γύρισε και με κοίταξε σχεδόν χαρούμενος. Και είπα, Κύριε, τον παρηγόρησες. Αυτό τώρα γιατί σας το λέω. Μην νομίζει κανείς μας ότι μπορεί να παρηγορήσει. Δεν υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος να παρηγορήσει αν δεν του δώσει παρηγοριά ο Θεός. Να το πω πιο σοβαρά. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί άνθρωπος αν δεν τον παρηγορήσει ο Θεός. Μετά από αυτό με πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερη παρησία πηγαίνω σε οίκο γιατί πηγαίνω προσευχόμενος και ξέρω ότι όταν λέω στο Θεό ότι εγώ δεν μπορώ τότε ο Κύριος λέει εγώ μπορώ αυτό το έχουμε μάθει έτσι δεν είναι αδερφή όταν λέμε εγώ θα το κάνω ο Κύριος λέει κάντο όταν όμως λέμε εγώ δεν μπορώ να το κάνω τότε αυτό μας λέει, τότε αυτός μας λέει, ο Θεός μας λέει, κάνε στην άκρη, να το κάνω εγώ. Γι' αυτό μη διστάζετε να πηγαίνετε σε οικοπένθους, αρκεί ο Θεός να μην έχει αποσύρει από τον οίκον αυτόν το έλεος και τους εκτιρμούς του. Γι' αυτό λέει τώρα στον Ιερεμία, μην πας, γιατί δεν θα υπάρξει παρηγοριά, γιατί εγώ έχω αποσύρει από του οίκου αυτών το έλεος, Δεν μπορώ να του ελεήσω. Απέκαμα ελεών. Και έχω αποσύρει από τον οίκο αυτών και του εκτιρμού, τα σπλάχνα μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι κι αλλιώ δεν θα μπορέσει να πας πουθενά γιατί όλοι θα φωνευτούνε. Και μικροί και μεγάλοι και παιδιά και γέροντες και κανένας δεν θα υπάρχει ούτε να τους ταθάψει, ούτε να τους κλάψει, ούτε να πενθήσει για αυτούς, ούτε να εισέλθει και σε συμπόσιο α, παρηγορίας για να φάγει και να πιει. Πλήρης τέλεια καταστροφή όταν ο Θεός αποσύρει το έλεος του και τους του. Δεν είναι απλό, δεν είναι σύνηθες. Πολύ δύσκολα ο Θεός αποσύρει το έλεος και τους εκτιρμούς του και θα δούμε αδερφοί αγαπητοί πώς εξηγεί πότε ο Θεός αποκάμει ελεών. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αυτά που λέει ο, ο λόγο του Θεού στον Ιερεμία δεν τα λέει για την εποχή του Ιερεμία. Ο λόγο του Θεού είναι ζωντανό, ενεργό και κοπτερότερο, υπερπάσαν δίστομον μάχεραν. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεω ψυχήστε και πνεύματο, αρμόντε και μυελών. Και τίποτα δεν είναι κρυφό στον λόγο του Θεού. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Άρα, ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στον κάθε έναν από εμά, όχι στον αέρα, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά, μάλιστα πολύ πιο καλά από ότι εμείς φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός πρώτον να μας βγάλει την καρδιά έξω, να μας αποκαλύψει του Λόγου το αληθές και να μας διδάξει Νέα διδαχή στη ζωή μας. Νέα οδηγία, νέα διδασκαλία. Αλλαγή πλεύσης. Και συνεχίζει στον Ιερεμία, γιατί εγώ αποφάσισα, πια στον λαό τούτο, να μην υπάρξει φωνή χαράς, φωνή ευφροσύνης, φωνή νυμφίου και φωνή νύμφης. Και ο Ιερεμίας ακούει και δεν μιλάει. ακούει και αποδέχεται, δεν αντιδρά. Και είναι πολύ καλό σημείο αυτό. Να ακούς το Λόγο του Θεού και να μην αντιδρά η ψυχή σου. Να μην αντιδρά η καρδιά σου, τι είναι αυτά που λες? Να ακούς το Λόγο του Θεού και να μην αγανακτείς. Να ακούς το Λόγο του Θεού και να τον δέχεσαι και να τον αποδέχεσαι και εγώ θα πρόσθετα κάτι περισσότερο να ακούς τα λόγια των αδελφών σου με μία σκέψη πάντοτε Μήπω αυτή είναι η φωνή του Θεού και έρχεται ο Θεός τώρα να μου δώσει νέα διδαχή νέα οδηγία, νέα κατεύθυνση να μου δώσει αλλαγή πλεύσης καλά πάω μέχρι εδώ μήπως ο Θεός τώρα θέλει να κάνω μία στροφή Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξω κατεύθυνση, να αλλάξω πορεία Αλλά πριν να έρθει γιατί θα έρθει και η στιγμή αυτή για τον ηρεμία Πρέπει να του εξηγήσει του ηρεμία Γιατί ο ηρεμίας άνθρωπος είναι Και πάντοτε ένα γιατί θα ανεβαίνει στην καρδιά του Γιατί κύριε όλα αυτά Γιατί τόσο σκληρός Θεέ μου Γιατί τόσο σκληρός ο λόγος σου και αυτό το έχω πει εγώ στη ζωή μου. Δεν θα σας πω πολλά παραδείγματα, θα σας πω ένα. Που με έχει σημαδέψει όμως. Πολλά παραδείγματα έχω. Που μου φάνηκε πολύ σκληρός ο λόγος του Θεού. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω τώρα με διαφορετικό πνεύμα. Υπήρχε μία κοπελίτσα 18 χρονών που την πάντρεψε ο πατέρας στις 16 χρονών. Με το ζόρι με έναν άνθρωπο πολύ σκληρό και αμαρτωλό εν γέννη, αλλά πλούσιο. Και στα 22 χώρισαν, στα 23 πίστεψε και στα 24 με επισκέφθηκαν. Αδερφέ, δεν πρέπει να παντρευτεί η κόρη μας. Αφού δεν φταίει τίποτα. Και φάνηκε στην καρδιά μου πολύ σκληρό να της πω, δεν πρέπει. Πολύ σκληρό. Και βρέθηκα σε αμηχανία. Αλλά ο Θεός με φύλαξε γιατί μου θύμισε ένα εδάφιο. Τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτής. Και εκεί φοβήθηκα το Θεό. Και είπα... Εάν ήταν στη θέση, δεν λέω μεγάλα λόγια, ο Θεός να με φυλάει και προσέχω για να με δοκιμάσει ο Θεός από τα λόγια μας. Γιατί μας δοκιμάζει ο Θεός από τα λόγια μας. Αλλά αν ήταν η κόρη μου στη θέση της, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Τι και αν ζημιωθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την αιώνια ζωή. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί έχει χαράξει την ψυχή μου. Αυτός ο λόγος. Όχι μόνο πια για το συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά πολλά ήρθανε να δοκιμάσουν την καρδιά μου στη ζωή μου έκτοτε. Ήρθανε δουλειές με πολλαπλάσια λεφτά. Και πήγαινα και προσευχόμουν και μου έλεγε ο Κύριος όχι, εκεί θα μείνεις. Και πάντα έλεγα, τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του ήρθαν περιστάσεις οικογενειακές, επαγγελματικές. Δεν θυμάμαι, ίσως και εκκλησιαστικές. Που η απάντηση που χάραξε την ψυχή μου ήταν τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του. Και σαν παρένθεση και μία άλλη απάντηση μου έχει χαράξει τη ζωή μου όταν με ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό ο Θεός, γιατί σκέφτεται έτσι ο Θεός κάποτε, γιατί θέλει έτσι ο Θεός και δεν είχα να απαντήσω και μου ήρθε ένα εδάφιο πάλι διότι ούτως ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου Κύριε. Αυτές οι δύο απαντήσεις αδερφοί έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή μου. και νομίζω ότι είναι απαντήσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν οδηγή για τη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ένα χαρακτηριστικό του διαβόλου είναι ο δελεασμός. Και ένα χαρακτηρισμό, χαρακτηριστικό του διαβόλου είναι το σκάνδαλο. Να σκανδαλίσει τον άνθρωπο. Γιατί, πού είναι ο Θεός σου, Πού είναι η μέρα του Κυρίου, γιατί δεν ήρθε ακόμη έτσι, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον κατεδίκασε, γιατί αυτός ο άνθρωπος πέθανε. Η απάντησή μου είναι δεν ξέρω, αλλά έτσι εφάνει αρεστό στους οφθαλμούς του Κυρίου και εκεί βρίσκει η ανάπαυση η καρδιά μου. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός τώρα σε αυτή την ανθρώπινη ερώτηση. Γιατί και του τη φαίνει μπροστά, δεν τον αφήνει τον Ιερεμία να το πει, ξέρει την καρδιά μας αδελφοί ο Θεός και όταν αναγγείλεις προς τον λαό του τον όλους αυτούς τους λόγους θα σου πούνε «Δια τι ο Κύριος σε πρόφερεν άπαν τούτο το μέγα το κακόν εναντίον μας και ποια είναι η τόση μεγάλη ανομία μας και ποια είναι η τόση μεγάλη αμαρτία μας την οποία αμαρτήσαμε στις Κύριον των Θεών ημών? είναι αυτό το τόσο σοβαρό που κάναμε που ο Θεός αποφάσισε στη ζωή μας να φέρει οδυνηρόν θάνατον τόσο μεγάλο κακό και εδώ είναι μια πολύ σοβαρή απάντηση αδελφοί που θέλω να την προσέξουμε με τη χάρη του Χριστού με μεγάλη προσοχή απαντάει ο Θεός και θα πεις επειδή με κατέληπαν οι πατέρες σας λέγει Κύριος και πήγαν ο πίσω άλλο Θεόν και λάτρευσαν αυτού και προσεκίνησαν αυτού και εγκατέλειπον εμέ και το νόμο μου δεν εφύλαξαν. Πολύ σοβαρά πράγματα. Αλλά δεν το έκανε στου πατέρες μα. Σε εμά το έκανε. Οι πατέρες μα πήγαν ο πίσω άλλο Θεόν. Οι πατέρε μα προσκύνησαν αυτού. Οι, προσκύνη... Οι πατέρε μα έγιναν οι με εγκατέλειψαν, τον νόμο μου δεν εφύλαξαν. Και έρχεται ο Θεό και λέει, εσείς κάνατε κάτι χειρότερο. Γι' αυτό έρχεται αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Και αναρωτιέμαι, ποιο μπορεί να είναι αυτό το χειρότερο από το να εγκαταλείψεις το Λόγο του Θεού. Να εγκαταλείψεις τον ίδιον τον Θεό να ακολουθήσεις άλλους θεούς. Όχι μόνο τον εγκαταλείψεις, να ακολουθήσεις άλλους θεούς. Να λατρεύσεις άλλους θεούς. Να δημιουργήσεις εσύ δικούς σου θεούς και να τους προσκυνήσεις. Τι είναι αυτό το πολύ χειρότερο από όλα αυτά που ανάγκασε το Θεό να μαλώσει τον Ιερεμία και να του πει πρόσεχέ το κακό το οποίο θα φέρω θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ερμηνεύει επειδή εσείς διαβάζω 12 εδάφιο επειδή εσείς πράξατε χειρότερα παρά τους πατέρας ημών και ποια είναι τα χειρότερα και ειδού περιπατείτε έκαστος ο πίσω της ορέξεως της, παρα της πονηράς αυτού καρδίας δια να μην υπακούεται εις εμέ. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι πολύ σοβαρό αδελφοί. Τι βλέπει ο Θεός χειρότερο στη ζωή μας. Μα συγχωρεί την ειδωλολατρία. Μα συγχωρεί την ανομία, την παράβαση, την εγκατάλειψη του Θεού, την αποστασία. Δεν λέω μα συγχωρεί, σωστά. Την ανέχεται. Μακροθυμεί και περιμένει. Αλλά το να διαφορεί για το Θεό. Να χάσεις εντελώ το φόβο του Θεού. Καλά αυτό. Αλλά και να προσκοληθείς στην καρδιά σου και να περπατάς κατά τις πονηρές αυτής της καρδιάς σου ορέξης είναι ότι το χειρότερο. Γιατί. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν ακολουθείς μία γνώμη. Ακολουθείς κάτι που σε οδηγεί στην διαφορά τη σφόδρα. Σφόδρα διεφθαρμένη. Και απατηλή περπάντα. Δεν υπάρχει πιο απατηλό μονοπάτι από το μονοπάτι της απατηλής καρδιάς του ανθρώπου. Και δεν υπάρχει πιο διεφθαρμένη οδός από την οδό της διεφθαρμένης καρδιάς μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αδελφοί όχι εγκαταλείψει το Θεό παραδοθεί στις ορέξεις της πονηράς αυτού καρδίας δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει σταματημό. Είναι αυτό που λέμε, και τώρα το κατάλαβα σήμερα πάρα πολύ καλά, αυτό που λέμε ότι όταν πεις στο Θεό δεν θέλω, ο Θεός σταματάει. Και γιατί σταματάει, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πλανάσαι, θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει. Κάνεις λάθος, θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει. Δελεάστηκες, θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει. Αμάρτησες, θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει, θα μακροθυμήσει. Αλλά αν πει, δεν θέλω, σημαίνει ότι εκφράζεις τις ορέξεις της πονηράς καρδιάς σου και περπατάς σε δρόμους απατηλούς υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένος. Και δεν είναι ότι η αμαρτία είναι πλήρης, υπερπάντα αμαρτωλή οδός και σφόδρα διεφθαρμένη οδός, δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν έχει όρεξη επιστροφής. Δεν θέλεις να επιστρέψεις. Σ' αρέσει. Μετεστράφεις, διεστράφει το πρόβατο σε γουρούνι. Άλλαξε. Μετεστράφει το πρόβατο σε λύκο. Βγήκε μέσα από την καρδιά το άγριο ένστικτο, το αμαρτωλό ένστικτο. Βγήκε, βγήκανε οι επιθυμίες του διαβόλου, βγήκαν οι επιθυμίες των τέκνων της οργής. Τώρα κατάλαβα, μετά από τόσα χρόνια, γιατί όταν ακούω έναν άνθρωπο και μου λέει «Δεν θέλω», κάτι γίνεται μέσα μου. Παπ, κάτι γίνεται, λες και πέφτει μια πλάκα. Να το πω πιο χοντρά και πιο άσκημα, μια ταφόπλακα. Λέω, αυτός, με αυτό δεν μπορώ να προχωρήσω. Και σκεφτείτε αδερφοί όταν ακούει ο Θεός δεν θέλω. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Χειρότερο δεν μπορεί να κάνει. Δια τούτο θα απορρίψω όλους εσάς από τις τη γης της αγαθής ή στην γη την οποία δεν γνωρίσατε θα σας στείλω και εκεί κατά την επιθυμία της καρδιάς σας θα λατρεύετε άλλου θεούς ημέρα και νύχτα, αλλά εγώ έλεος δεν θα κάνω σε εσά. Να λοιπόν τώρα, σε ποιε περιπτώσει που αφορούν εμά, σε ποιε περιπτώσει ο Θεό αποσύρει το έλεο του και το έλεος του και του εκτερμού του. Σε ποιε περιπτώσει δεν υπάρχει παρηγοριά. Σε ποιε περιπτώσει δεν υπάρχει μακροθυμία οταν πεις δε θέλω, οταν το πεις το Θεό το δε θέλω, οταν το πεις το Λόγο του Θεού το δε θέλω, δηλαδή όταν ακολουθήσεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Όμως παρόλα αυτά, ο Θεός έχει προετοιμάσει τη σωτηρία. Και εδώ αδερφοί θέλω να πω κάτι χριστιανός είναι, αλλά πιο σωστά να το πω, πρέπει να είναι ευέλικτος. Τι θα πει αυτό. Θα πει ότι παίρνουμε μια απόφαση και προχωράμε. Αλλά διαπιστώνουμε ξαφνικά ότι κάναμε λάθος. Πω, πω τι έκανα. Εκεί πρέπει να έχει το θάρρος. Εκεί πρέπει να έχει την αποφασιστικότητα να πει έκανα λάθο, επιστρέφω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, Γιατί ο Θεό έχει έτοιμη την αποκατάσταση και την ευλογία. Ακόμη και όταν αποσύρει το έλεος και τους ικθυρμούς, ακόμη και όταν ο άνθρωπος ακολουθεί τις ορέξεις της πονηράς καρδιάς του, σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός λέω, καταλάβει διαπιστώσει του φανερώσει ο Θεός το λάθος του πρέπει για τη σωτηρία της ψυχής του για τη σωτηρία της οικογένειάς του για τη σωτηρία της συγγένειάς του και της εκκλησίας στην οποία υπηρετεί να μπορεί εύκολα αλλά ακόμα και δύσκολα να πει έκανα λάθος επιστρέφω. Είναι αυτό που είπε ο Θεός. Αν επιστρέψεις, τώρα το να επιστρέψεις δεν είναι εύκολο. Είναι απόφαση, σοβαρή. Αλλά ο Θεός θέλει αδερφοί αγαπητοί να τη βάλουμε στην καρδιά μας. Θέλει να την έχουμε στην καρδιά μας. Γιατί πολλές φορές επιχειρούμε. Περί πολλές φορές νομίζουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, καλύτερα έγκαιρα να διορθώσεις το λάθος παρά από φόβους διάφορους που δεν είναι και αληθινοί και θα σας το πω γιατί, να επιμείνεις και να καταστραφείς, γιατί λέω καλύτερα, γιατί όταν διορθώσεις το λάθος τότε ο Θεός θα έρθει και θα κάνει επέμβαση, αποκατάσταση και ευλογία. Αλλά εδώ χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμπιστοσύνη στο Λόγο Του. Εάν επιστρέψεις, εγώ με τα βεβαιότητα θα σε αποκαταστήσω πάλι. Και θα στέκεσαι ενώπιον. Αλλά πρέπει να επιστρέψεις. Θυμηθείτε τον Άσο το Υιό. Που βρέθηκε στη γη την Μακράν και λίγο έλειψε να βρεθεί στο θάνατο και ήρθε σε αυτόν και είπε επιστρέφω πως τον δέχτηκε ο πατέρας με τι αγάπη με τι ευλογία θα έλεγα ότι πιο πολύ τον αγαπούσε τώρα που επέστρεψε πιο πολύ τον ευλόγησε τώρα που επέστρεψε γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος και είναι έτοιμος να αποδεχθεί την επιστροφή μας έχει σχέδιο αποκατάστασης. Ετοιμασμένο. Και τώρα θα το αποκαλύψει για να τον παρηγορήσει τον Ιερεμία. Του λέει εγώ, τους βλέπεις αυτούς. Που κάθονται και ησυχάζουν και κάνουν σχέδια και προγράμματα. Και γιατί έτσι κάνανε αυτοί. Θα χτίσουμε σπίτια, θα ξαναχτίσουμε σπίτια. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Θα κάνουμε και παιδιά και θα ξανακάνουμε και παιδιά. Τους βλέπεις αυτούς. Εγώ θα στείλω αλλοιείς και θα τους αλλιεύσω μέσα από, από το περιβάλλον τους. Και θα στείλω κυνηγού και θα τους κυνηγήσω. Και όσου είναι για, μαχέρα, για μάχερα θα πάνε από μάχερα. Όσοι είναι από πείνα σε πείνα. Και όσοι είναι για εξορία σε εξορία. Αλλά θα έρθει καιρός που θα λένε «Δόξα στον Κύριο, όχι γιατί μας ανοίγαγε εκ της γης της Αιγύπτου, όχι γιατί μας αναγέννησε, μας βάφτισε με πνεύμα Άγιο, μας έβαλε στη γη Χανάν, μας χάρισε τη γη της Επαγγελίας, γη ρέουσα γάλα και μέλι, αλλά θα λένε «Δόξα στον Κύριο γιατί μας επέστρεψε, από τον τόπο της εξορίας και της καταδίκης. Από τον τόπο του θανάτου και της απώλειας. Αυτό παρηγόρησε σφόδρα τον Ιερεμία και εκείνη τη στιγμή του αποκάλυψε ο Θεός και το σχέδιό του. Του αποκάλυψε ο Θεός και το έργο του. Το έργο του Θεού. Γιατί ο Θεός τον Ιερεμία θα τον παρηγορήσει. Γιατί στον Ερεμία δεν έχει απομακρύνει το έλεος ούτε τους εκτιρμούς. Θα του πει την αλήθεια που θα τον καταθλίψει αλλά θα του πει και τα σχέδιά του που θα τον παρηγορήσουν. Αλληλούια. Και ο Ερεμίας κατάλαβε και είπε «Κύριε, η δύναμή μου, το φρούριό μου και η καταφυγή μου είσαι εν ημέρα θλίψεως» τώρα κατάλαβα ότι αυτούς που θα πας εκεί όταν θα τους πας εκεί και θα βρεθούν να λατρεύουν ξένους θεούς και θα βρεθούν στη δουλεία στην εξορία, στην εχμαλωσία και στην ταλαιπωρία θα έρθει στιγμή που θα επιστρέψουν και θα σε εξητήσουνε. Θα έρθει η στιγμή που εσύ θα επιστρέψεις την καρδιά τους και θα επιστραφούν. Εσύ θα τους σώσεις και θα σωθούν. Δεν τους πας εκεί προς όλεθρον. Δεν τους περνάς από αυτή την ταλαιπωρία και την κρίση επειδή θέλεις το χαμό τους. Τους πας εκεί γιατί αυτοί το διάλεξαν. Αυτοί ακολούθησαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους αλλά εσύ και εκεί θα βρεις τρόπο να τους κάνεις να επιστρέψουν. Όπου και να βρίσκονται. Και όχι μόνο αυτό, και εδώ είναι το θαυμαστό που το έχουμε δει, αλλά θα τους δώσει και καρπό για να τους ευλογήσεις. Δεν είναι μόνο ότι αυτούς που ακολούθησαν την επιθυμία της καρδιάς τους και αναγκάστηκες εσύ να φέρεις τόσα κακά επάνω τους και να τους εξορίσεις μέχρι να μετανοήσουν και να επιστρέψουν όσοι μετανοήσουν και επιστρέψουν πάρουν αυτή τη σιβαρή απόφαση γιατί δεν θα είναι όλοι όσοι αυτούς από τους όσους από τους όλους που θα μετανοήσουν αυτούς θα επιστρέψει την καρδιά τους θα τους επιστρέψεις στη γη της επαγγελίας τους, θα τους σώσεις, αλλά θα τους δώσει και καρπό, γιατί τα έθνη θα έλθουν προσέ από τα πέρατα της γης και θα πούνε το καταλάβαμε ότι οι πατέρες μας, τα έθνη θα το πούνε, μας κληρονόμησαν ψεύδος, ματαιότητα και τα ανοφελή. Είναι δυνατόν άνθρωπος να κάνει στον εαυτό του Θεούς, τους μειώντας Θεούς, αυτοί θα καταλάβουν ότι είναι ειδωλολάτρες. Όταν θα δούνε τους Ισραηλίτες που θα πάνε σε αυτούς, να λατρεύουν καταρχάς του τους δικούς τους θεούς, την έσεξ αυτό να επιστρέφουν, αυτούς ο Θεός να τους ευλογεί και τα έθνη να πούνε πω πω. Τις Θεός είναι αυτός. Δια τούτο πραγματικά η ερεμία. Εγώ θα κάνω τα έθνη να γνωρίσουν τη χείρα μου και τη δύναμή μου και να γνωρίσουν ότι το όνομα το δικό μου είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και λέμε αδερφοί αγαπητοί πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός. Πόσο αληθινός είναι ο Θεός. Αλλά και πώς τα βλέπουμε αυτά που μας λέει καθημερινά στη ζωή μας. Πώς τα βλέπουμε αυτά. Ξέρετε πως οι άνθρωποι ακολουθώντας τις επιθυμίες της καρδιάς τους βρέθηκαν σε απελπισία, μετανόησαν και ο Θεός όχι μόνο τους δέχτηκε αλλά και τους ευλόγησε και τους επέστρεψε και τους έδωσε και καρπό. Αλλά όλο το μυστικό είναι ένα. Και μήνυμα από το Θεό, αδερφοί, είναι ένα. Ο χριστιανός είναι ευέλικτος. Ξέρει και μετανοεί. Ξέρει και αναγνωρίζει τα λάθη του. Ξέρει και ομολογεί τα λάθη του. Ξέρει και επιστρέφει και ξέρει ότι ο Θεός όσες δυσκολίες και αν υπάρξουν όταν πάρει την απόφαση της επιστροφής χάρη του Χριστού, στο όνομα του Χριστού ξέρει ότι ο Θεός έχει ετοιμασμένη ευλογία μεγαλύτερη στον το ιό από ότι στον πρεσβύτερο μεγαλύτερη γιατί γιατί είναι γραμμένο όπου επερίσευσε η αμαρτία υπέρ επερίσευσε η χάρη του Θεού. Είναι γραμμένο ότι ο καλός ποιμένας αφήνει στην έρημο τα 99 για να πάει να ψάξει, να τρέξει και να βρει το ένα, το απολολός. Και ενώ τα 99 τα έχει αφήσει, το απολολός το παίρνει στην αγκαλιά του. Αλληλούια. Το παίρνει στην αγκαλιά του γεμάτος χαρά και επιστρέφει δοξάζοντας το Θεό και λέγοντας ελάτε να χαρείτε μαζί μου βρήκα το προβατό μου το απολολός αλλά δεν μπορεί ο Χριστός να βρει το πρόβατο του απολολός αν το πρόβατο του το απολολός δεν βελάσει αν δεν τον φωνάξει δεν μπορεί να το βρει είναι μεγάλη έρημος το λέμε παραβολικά Μεγάλος ο τόπος που έχει χαθεί. Εάν δεν φωνάξει το πρόβατο, μπέ, να τα ακούσει και να πάει να το βρει και να το πιάσει, δηλαδή γραφικά τώρα, αν δεν επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, με απόφαση να επιστρέψει, δεν θα πάει να το βρει το πρόβατο του Απολολός ο Χριστός για να το επιστρέψει. Αλλά αν φωνάξει, το ψάχνει. Δηλαδή το περιμένει. Λέει κάπου στη γραφή και μ' αρέσει. Περίμενα για να σας ευλογήσω. Δηλαδή για να το πω πιο λαϊκά. Την έχει στημένη στη γωνία ο Χριστός. Για να γυρίσεις, να σε πάρει την αγκαλιά του και να σε ευλογήσεις φόδρα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας είτε μέσα είμαστε, είτε λίγο πιο έξω, είτε λίγο πιο μακριά, είτε πολύ πιο μακριά, να έχουμε ένα πράγμα στη ζωή μας και στο μυαλό μας. Ο χριστιανός είναι ευέλικτος. Εύκολα αλλάζει γνώμη. Δεν είναι πεισματάρης, ούτε δίγνωμος. Θα πάω, θα πάω, θα κάνω, δεν θα κάνω. Όχι, δεν είναι δίγνωμος. Ούτε πεισματάρης. Δείχνω όμω την ακατάσταση σε όλου του οδού. Θα πάω, δεν θα πάω. Θα κάνω τούτο, δεν θα κάνω τούτο και δεν κάνει τίποτα τελικά. Θα πάρει απόφαση γιατί θα πάω εδώ. Θα κάνω αυτό. Θα κάνω εκείνο. Αλλά όταν διαπιστώσει ότι αυτό ο δρόμο έχει φαρδιά πύλη, είναι βρύχορος και τον οδηγεί σε τέλος κακό, είναι έτοιμος να πει μετανοώ κύριε, επιστρέφω με τη βεβαιότητα και την πίστη ότι τον περιμένει ο Χριστός για να τον ευλογήσει. Αμήν. Σε ευχαριστώ.